Φίλες και φίλοι της Καλαθόσφαιρας, καλησπέρα σας από την αίθουσα του Γυμνασίου Ζακακίου. Εδώ που σε λίγη ώρα θα ξεκινήσει η δεύτερη αναμέτρηση για την τελική φάση των play-offs στο πρωτάθλημα τροχοκαντήσματος ανάμεσα στον γηπεδούχο Ήφαιστο και στον Απόλλωνα. Τις εκδηλώσεις μακριά από τα γήπεδα. Ο κόσμος είναι και πεινασμένος τέλος πάντων για να απολαύσει ξανά αγώνες όχι μόνο καλαθόσφαιρας αλλά αθλητικούς αγώνες. Δούμε λοιπόν τις πρώτες φάσεις αγώνα. Ένα παιχνίδι που έχει τώρα ξεκινήσει με την πρώτη επίθεση να είναι για την ομάδα του Απόλλωνα. Και έχουμε και το πρώτο καλάθι. Την μπάλα στον Παπαθεοδούλου θα αφουγήσει αυτός. Τώρα βγαίνει μπροστά ομάδα του Απόλλωνα με τον Στάνκοβιτς, ο οποίος φτάνει μέχρι το καλάθι, ο παίκτης προπονητής του Απόλλωνα, και το σκορ θα πάει στο 8-0 για την ομάδα του Απόλλωνα. Με τον Γεωργιάδη που συνδυάζεται εκεί με τον Παπαθεοδούλου, κάνει τον σουτ και θα σκοράρει και πάλι η Καλίδη στον Παυλίδη. Γίνεται εδώ ο συνδυασμός και ένα πραγματικά πολύ ωραίο καλάθι αυτό που έχουμε. Τον Κυριάκο και εδώ βγαίνει η Παυλίδου. Ένας ωραίος συνδυασμός εδώ θα λέγαμε. Εδώ όμως θα αστοχίσει ο παίκτης του υπέστου, μένει το 23-20. Μία επίθεση τώρα για τον Απόλλωνα με τον Γιάνκοβιτς και τελικά εδώ είχαμε το καλάθι που σημειώνει για τον Απόλλωνα ο Θεοχάρους και έτσι θα παραμείνει με 25-22 και τώρα έχουμε τον Παυλίδη εδώ να σημειώνει το καλάθι για τους γηπεδούχους, οι οποίοι θα ξαναπάνε στο συν-5. Και τώρα έχουμε τους γαλάζιους να βγαίνουν μπροστά με τον Νεστορίδη. Στον Γιάνκοβιτς εδώ που θα σκοράρει και ο Απόλλωνας θα φέρει το παιχνίδι στα ίσα. Και ενώ έχουν περάσει περίπου 4 λεπτά από την ώρα που ξεκίνησε η τρίτη περίοδος. 6 και 16 για το κλείσιμο της τρίτης περίοδου. Η επίθεση για την ομάδα του Ιππέστου. Την πάρα στον Βασαλίδη. Και να εδώ το πρώτο καλάθι για την στην τρίτη περίοδο, το οποίο σημειώνει ο Ερωδοκρίτου. Κατές κατοχές, δυνατά σκριν. Βλέπουμε και οι δύο ομάδες ότι θέλουν τη νίκη. Και ο οποίος πάει στους 7 και ο Απόλλωνας στους 33. Σκόρ λοιπόν 33-31 για λογαριασμό του Απόλλωνα. Ο Παυλίδης εδώ όμως θα δώσει την απάντηση για την ομάδα του Ιππέστου παίρνοντας τον ωραία κίνηση από, από την ομάδα του Ιππέστου. Εδώ έχουμε το λάθος εδώ που γίνεται. Κατοχή λοιπόν για τον Απόλλωνα με την μπάλα εδώ να φεύγει από τον Εστορίδη, όμως ξανά περνάει στην κατοχή των γαλάζιων με τον Καραλάμπου στον Στάνκοβιτς. Ο Λαζάρου εδώ σε ένα μακρινό αλλά εύστοχο σουτ για την ομάδα του Απόλλωνα που πάει στους 36 και παίρνει το προβάδισμα τώρα. Με τον Στάνκοβιτς να μπαίνει εδώ προς τα μέσα. Γίνεται προσπάθεια άστοχη και αυτή. Για να δούμε τελικά είναι το καλάθι, καλάθι φάουλ. Η επιμονή για το καλάθι έφερε το μάξιμο. Καλάθι φάουλ για την ομάδα του Απόλλωνα. Από τον Θεοχάρους τώρα το σκορ είναι 37-42. Εδώ έχουμε το καλάθι
Γεωργιάδη που μειώνει στους 3. Ένα ωραίο καλάθι από τον Γεωργιάδη, δίνει ανάσα στην ομάδα του ύφεστου. 1,3, δεν υπάρχει χρόνο για την ομάδα του ύφεστου να αντιδράσει. Δεν υπάρχει. Ο Απόλλωνας είναι στο 1-1. Ο Απόλλωνας είναι στο 1-1 και μένει λοιπόν ζωντανός στην μάχη για την κατάκτηση του τίτλου. Και 42-40 το τελικό σκορ για την ομάδα των Γαλάζιων. Η νίκη και η ισοφάριση των εικών πάνω στον ύφεστο. Ένα πραγματικά συναρπαστικό παιχνίδι. Αλλά με τον πρωταθλητή να κρίνεται σε έναν τρίτο αγώνα που θα γίνει στην έδρα του Απόλλωνα,